λειτουργία όσον αφορά η λογιστική, ειδικά στην Κύπρο, είναι πανεύκολο. Παντού. Παντού. Λογιστική, εγώ θα την έλεγα η διαδικασία η οποία οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση εύκολη σε λεπτομερές πληροφορίες και έλεγχο όσον αφορά τα έσοδα τους, τα έξοδα τους για να δούσουν πόσο κέρδος κάνουν κάθε χρόνο. Πάθος. Πάθος και παραπάνω με τους αριθμούς. Ένας φοιτητής που τόσο είναι με τους αριθμούς και με ποια είναι αν τόσο αρέσκουν του οι αριθμοί, όχι τα μαθηματικά, οι αριθμοί πράξεις, τούτα πράγματα, και να μην τόσο όμως το πράγμα, μπορεί οποιοδήποτε να ξεκινήσει η λογιστική, απλά το πάθος βοηθά κατά τη διάρκεια των σπουδών να πιο αρεστώ στον άνθρωπο που να ξεκινήσει να σπουδάζει λογιστική. Προσωπικά, πάντα αρέσκα μου τα μαθηματικά, τα νούμερα. Αν και που μωρό ήθελα να ασχοληθώ με άλλου είδους πτυχές. Αλλά επειδή ήταν η φάση μαπού να βρεις δουλειά μες στην Κύπρο με τούντα πράγματα, πια στην επόμενη μου αρέσκια που ήταν νούμερα, τα μαθηματικά. Και ήταν που ήρθαν και είπαμε ότι ξέρεις τούντο επάγγελμα όντως να προοδεύσεις στην Κύπρο και είχασε δίκιο. Εκτός που τη λογιστική μπορεί να μάθει, και άλλα πράγματα, πώς να ξέρει να δημιουργήσει οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας και μετά να μπορεί να αναλύει τις οικονομικές καταστάσεις, λογιστικούς νόμους που βάλει η κυβέρνηση, έτσι ώστε τώρα μπορεί να βγει από το κολέγιο, δεν θα είναι outdated τα πράγματα που να ξέρει, αλλά να είναι τη στιγμή να μπορεί να μπει σε μια εταιρεία να δουλέψει. Παντού. Παντού. Εταιρείες, επιχειρήσεις, οι οποίες μικρομεσαίες και μεγάλες θέλουν κάποιον να τους ετοιμάζει κάθε χρόνο τα λογιστικά, να ξέρουν πού ξοδεύουν τα λεφτά, πώς θα έρχουν τα λεφτά, ποιους χρωστούν, ποιος τους χρωστά. Επίσης, το δεύτερο είναι λόγω του νόμου που έχει η κυβέρνηση ότι όλες οι εταιρείες στην Κύπρο πρέπει να ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις. Άρα, να υπάρχει και το άτομο ο λογιστής που να κάνει τις οικονομικές καταστάσεις. Και ο ελεγχτής που πρέπει να σε ελέγχει που άμα είναι εσύ τη λογιστική ως κλάδων μαθήματος μπορείς να δουλέψεις και στα δύο, και σε μια επιχείρηση και στο ελεγχτικό κομμάτι. So, με τούτο μπορώ να πω ότι η λογιστική είναι παντού στη ζωή μας και όλοι λίγο πολλά χρησιμοποιούμε την είτε έμμεσα είτε άμεσα. Ο δικός μου κλάδος, το δικό σου σουνέλι.